στο γραφείο του κυρίου Κουρουπλή. Σας ευχαριστούμε προσωπικά που μας παρέχετε αυτή τη συνέντευξη. Και θα ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Ποια είναι η γνώμη σας για το δίλημα που ακούγεται τελευταία σχετικά με την συνταγματική αναθεώρηση ή τη ριζική συνταγματική αλλαγή με συμμετοχή των πολιτών σε αυτή? Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε τη δυνατότητα με την πρωτοβουλία σας να συμμετάσχω σε έναν διάλογο που πρέπει να αναπτυχθεί, σε έναν θα έλεγα δημιουργικής αναταραχής διάλογο εν ώψη της αναθεώρησης της προβλεπόμενης από το Σύνταγμα ή μιας ενδεχομένως άλλης διαδικασίας που μπορεί να αγγίζει ακόμα και τα όρια της συντακτικής συνέλευσης. Θέλω λοιπόν να πω ότι η χώρα έπειτα από όλες αυτές τις περιπέτειες των τελευταίων χρόνων βιώνει έναν πραγματικό θεσμικό ακροτεριασμό. Οι θεσμοί απαξιώνονται, οι θεσμοί δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής. Είναι μια περίοδος που πραγματικά αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε νέους θεσμούς ικανούς να απαντούν στα ζέοντα αφενός μεν προβλήματα και στην ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα πράγματα σε πάρα πολλούς τομείς του δημόσιου βίου. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα και στο κέλεσμα αυτών των στιγμών και των αναγκών, να μπούμε χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς στερεότυπα σε μια τέτοια δημιουργική συζήτηση, σε έναν δημιουργικό διάλογο, να βρούμε λοιπόν κοινό σημείο επαφής στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, για να μπορέσουμε αυτή τη φορά να προχωρήσουμε σε θεσμικές ανατροπές και αλλαγές που θα θέτουν τις βάσεις για μια πραγματικά μεσοδημοκρατική κοινωνία όπου ο πολίτης θα είναι πραγματικός πολίτης και όχι υπήκοος, δεν θα είναι δηλαδή παθητικός αποδέχτης ρύθμισης της τύχης του από τους άλλους. Θα συμμετάσχει, θα είναι συμμετοχικός σε αυτές τις διαδικασίες, θα ικανοποιεί το δικαίωμά του να έχει λόγο σε αυτά που αποφασίζονται για αυτόν, για να μπορέσουμε πραγματικά να πούμε ότι συντελούμε σε μια ειρηνική, θα έλεγα, επανάσταση θεσμικής ανατροπής όλων αυτών των καταστάσεων που πραγματικά δεν απαντούν σε αυτό που έχει ανάγκη σήμερα η ελληνική κοινωνία. Μάλιστα. Μιλήσατε για συμμετοχικότητα. Πραγματικά, ποια είναι η θέση του πολίτη εν έτη 2013 σε αυτές τις διαδικασίες? Θεωρείτε ότι αυτή η απάθεια που μπορεί να υπάρχει μπορεί να αλλάξει εάν ανοίξουν κάποιες διαδικασίες? Έχοντας πάντα ως στοιχείο χρήσιμο στη σκέψη μου το λικέρ των προσωπικών μου εμπειριών, γιατί πάντα τα βιώματά μας είναι μία παράμετρος που πρέπει να τη λαμβάνουμε υπόψη σε κρίσιμες στιγμές της ζωής μας, θεωρώ ότι πραγματικά ο πολίτης έχει και ο ίδιος πολύ μεγάλη ευθύνη όταν μπορεί και δεν χρησιμοποιεί το δικαίωμά του, το δικαίωμα που λέει ότι δεν πρέπει να παραχωρούμε σε κανέναν, μα σε κανέναν, το δικαίωμα να αποφασίζει για μας χωρίς εμάς. Εκεί λοιπόν πρέπει να αντιληφθούμε και πρέπει να αντιληφθεί και ο πολίτης ότι μετατρέπεται χωρίς να το θέλει σε υπήκο. Λοιπόν, πρέπει αυτό να αποσαφινιστεί αν πραγματικά θέλουμε μια κοινωνία προσώπου και όχι προσωπείου. Μια κοινωνία που πραγματικά θα εμπεδώνει το αίσθημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, της οικονομικής δημοκρατίας, της οικονομικής δικαιοσύνης,
Δηλαδή, αρχές και αξίες που εξασφαλίζουν ένα δημοκρατικά λειτουργούν πολίτευμα όπου, όπως πολύ σωστά είπατε, ο πολίτης θα καθίσταται και θα κατοχυρώνει το δικαίωμά του να είναι ένας χειραφετημένος άνθρωπος και όχι ένας χειραγωγημένος άνθρωπος. Μάλιστα. Έχετε αντίστοιχο παράδειγμα από την τοπική κοινωνία από την οποία προέρχεστε? Είχατε κάνει κάποια προσπάθεια ούτως ώστε, όχι εσείς ο ίδιος, αν υπήρχε κάποια διαδικασία μέσα στην οποία οι πολίτες σε τοπικό επίπεδο, μιλώντας για την περιφέρειά σας, μπορούσαν να συμμετάσχουν και δεν το έκαναν? Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Και όταν είμαστε ειλικρινείς, όταν έχουμε το κουράγιο, το πολιτικό, να αναδεικνύουμε και τις αδύνατες πλευρές και συμπεριφορές του πολίτη, τον καθιστούμε ίσως, τον προκαλούμε μάλλον, να καταστεί πιο υπεύθυνος, ας μου επιτραπεί η έκφραση, να καταστεί περισσότερο πολίτης αν θέλετε. Θα σας πω μια προσωπική εμπειρία. Πήγαινα πεπιθήσεως, ήμουν πάντοτε υπέρ του διαλόγου, γιατί αυτό με έκανε και εμένα σαν πολιτικό να μπολιάζω την σκέψη μου, τον προβληματισμό μου και έτσι να έχω μια καλύτερη εικόνα της πραγματικότητας. Όταν πήγαινα λοιπόν και άνοιγα ένα διάλογο σε διάφορα χωριά με τους πολίτες που συγκεντρώνονταν σε κάποιο καφενείο, εκεί έβλεπα μια έλλειψη ενδιαφέροντος να γίνει διάλογος. Ενώ εγώ έχω την πεποίθηση ότι ο πολιτικός πρέπει να τρέμει με δέος να προσέχει σε τέτοιου είδους συναντήσεις, γιατί θα έχει μπροστά του και πρέπει να έχει μπροστά του τη βάσανο της κοινωνικής λογοδοσίας, της πράγμασης, του κοινωνικού ελέγχου. Λοιπόν, και νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια το ίδιο το σύστημα καλλιεργούσε αυτή την αποχή του πολίτη, γιατί έτσι βολευόταν. Αλλά και ο πολίτης έχει ευθύνη πως παραχωρούσε τέτοια δικαιώματα στον πολιτικό και στην κάθε μορφή εξουσία. Άρα λοιπόν πρέπει η έννοια της άμεσης δημοκρατίας που έχει μέσα της κυρίαρχο το στοιχείο του ελέγχου της μικρής, της μεσαίας και της μεγαλύτερης εξουσίας. Θα πρέπει να το ασκεί με μέτρο, με τεκμηρίωση, αλλά πρέπει να το ασκεί. Μάλιστα. Αναφερθήκατε στο σύστημα, μέσα σε εισαγωγικά, ότι κατά κάποιο τρόπο καλλιέργησε την απάθεια αυτή. Δεν ήταν αυτά τα λόγια σας ακριβώς. Απλώς θέλω να ρωτήσω... Το βόλετε. Ναι. Θέλω να επιστρέψω στο Σύνταγμα, το οποίο έχει ανάψει η κουβέντα, όπως είπαμε και προηγουμένως, για ένα νέο Σύνταγμα. Ποια είναι η θέση, κύριε Κουρουμπλή, των θεσμικών, των βουλευτών, γενικά των ανθρώπων του συστήματος σε αυτή τη διαδικασία? Δηλαδή, θα υπάρξει, πιστεύετε, κάποιο είδους διαδικασία μέσα από την οποία οι πολίτες θα ξαναβρούν την εμπιστοσύνη στο σύστημα, εάν το σύστημα ανακατευτεί με αυτή τη διαδικασία? Κοιτάξτε, εμείς, όπως ξέρετε, ως ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, με πρωτοβουλία του Προέδρου και του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, συγκροτήσαμε μια μεγάλη επιτροπή με τη συμμετοχή πάρα πολλών ανθρώπων διαφορετικών, αν θέλετε, επιπέδων, καθηγητές, απλοί πολίτες, άνθρωποι που ενδιαφέρονται για αυτά τα ζητήματα της θεσμικής αλλαγής. Και η άποψή μου είναι ότι πρέπει αυτή η Επιτροπή να δουλέψει αφού έχει περιέλθει όλη την Ελλάδα. Δηλαδή πρέπει να ανοίξουμε διάλογο όχι μόνο μέσα στις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικού Κοινωνικού Μέτωπου, αλλά με ανοιχτό διάλογο με ολόκληρη την κοινωνία. Πρέπει να προκαλέσουμε και να προσκαλέσουμε την κοινωνία. Πρέπει να αναδείξουμε τις αδυναμίες του πολιτικού μας συστήματος που είναι η αιτία που η κοινωνία βιώνει αυτό το μαρτύριο. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πιστεύω ότι μια βαθύτατη αιτία
όλες αυτές τις κακοδαιμονίες είναι η έλλειψη εσωκομματικής δημοκρατίας στα κόμματα του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Εκεί λοιπόν για μένα εντοπίζεται η πρώτη βασική αιτία του κακού. Και εγώ θα υποστηρίξω, γιατί μπορώ αυτή τη στιγμή να δεσμευτώ για τον εαυτό μου, ότι ακόμα το ζήτημα της εσωκομματικής δημοκρατίας πρέπει να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα. Για να μπορέσεις να δώσεις στο βουλευτή τη δυνατότητα να σπάσει αυτά τα δεσμά αυτής της του απίθανου παραλογισμού της κομματικής, τη λεγόμενης κομματικής πειθαρχίας. Είναι νομίζω ένα από τα μεγάλα ζητήματα που πρέπει να αναδειχτούν, να προβληθούν και να προκαλέσουν μια συζήτηση. Όπως βέβαια και αυτό το θέμα που θέτεται, ότι θα πρέπει με πολύ εύγλυπτο και με πολύ ευκρινή τρόπο να καταθέσουμε τις απόψεις μας, όχι μόνο συλλογικά σαν κόμματα, αλλά και σαν πρόσωπα. Δεν πάβουμε να είμαστε και να έχουμε τη μοναδικότητα της ιδιαιτερότητας του προσώπου κάθε άνθρωπος. Και κάθε άνθρωπος μάλιστα που ενδιαφέρεται για τα κοινά πράγματα. Και να δούμε πτυχές που πραγματικά δημιουργούσαν, αν θέλετε, θύλακες παραγωγής όλων αυτών των φαινομένων που πραγματικά δεν μας κάνουν να νιώθουμε περήφανοι ως πολίτες αυτής της δημοκρατίας. Πρέπει αυτή τη φορά το εγχείρημα να είναι απαλλαγμένο από πειρασμούς κομματικών σκοπιμοτήτων. Πρέπει σε αυτή την περίπτωση ο καλός εννοούμενος πατριωτισμός να υπερισχύσει για να μπορέσουμε πραγματικά να κατοχυρώσουμε θεσμούς όπως είναι η κοινωνική δημοκρατία, η κοινωνική άμυνα της χώρας, όλα αυτά τα ζητήματα που εξασφαλίζουν μια κοινωνία που θα αισθάνεται ότι πραγματικά η δημοκρατία είναι υπόθεση πρωτίστως του καθενός. Ξέρετε, η αθηναϊκή κοινωνία το 490 ήταν μια κοινωνία που ζούσε τις πρώτες μέρες και τα πρώτα βήματα μιας μεγάλης κατάκτησης της δημοκρατίας. Και ήταν, αν προσεγγίσει κανείς εκείνη την εποχή, ήταν ίσως ένα από τα κυρίαρχα διακυδεύματα που υπερασπίστηκε η αθηναϊκή κοινωνία απέναντι στην εισβολή των Περσών. Λοιπόν, πρέπει μετά από όλη αυτή την εμπειρία, την αρνητική που ζήσαμε ως κοινωνία και ζούμε, αυτό το μαρτύριο της καταστροφής, μέσα από μια τέτοια βαθιά, δημοκρατική και χειραφετημένη διαδικασία, να αισθανθούμε ότι όλοι είμαστε μια κοινωνία πολιτών. Μάλιστα. Ιωάννα, τι ήθελες? Όχι, ήθελα πάνω σε αυτό που είπατε, στην κοινωνική δημοκρατία, την κοινωνική άμυνα. Είχατε διατελέσει ο ίδιος την περίοδο 93-96 Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας. Πώς θα βλέπατε και πώς μπορεί η κοινωνική πρόνοια, η οποία αυτή τη στιγμή προσωπικά θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν υφίσταται, θα μπορούσε θεσμικά να ισχυροποιηθεί, και αν θεωρείτε ότι εάν ισχυροποιηθεί θεσμικά θα μπορέσει να λειτουργήσει και στην πράξη. Και αν μου επιτρέπετε να προσθέσω και τον παράγοντα άτομα με προβλήματα. Δηλαδή έχει φτάσει η χώρα μας, εσείς το ξέρετε καλύτερα νομίζω από όλους και μπορείτε να μας πείτε, είναι ανθρώπινα τα επίπεδα της Ελλάδας σε αυτό το τομέα? Αυτή τη στιγμή όχι, ξεκινάω από εσάς. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια συνεχή εκτροπή όλων αυτών των δικαιωμάτων που κατά καιρούς διεκδικήθηκαν και κατακτήθηκαν, εξασφαλίζοντας, αν θέλετε, ένα πολύ ελάχιστο επίπεδο αξιοπρέπειας σε ανθρώπους που δεν μπορούν, λόγω της ιδιαιτερότητας του προβλήματός τους, να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Γιατί ξέρετε, είναι ακόμα και σε αυτόν τον χώρο διαβαθισμένα τα πράγματα. Είναι άλλο πράγμα να είσαι ένας
τυφλός πολίτης, αλλά να διαθέτεις την ικανότητα να διεκδικείς τα δικαιώματά σου και άλλο να είσαι ένα πρόσωπο με νοητική καθυστέρηση, με σύνδρομο Down. Και εκεί πρέπει να έρθεις ως πολιτεία με θεσμούς λειτουργικούς και αποτελεσματικούς να περασπιστείς την αξιοπρέπεια αυτό. Εκεί κρίνεσαι. Εκεί κρίνεται η ποιότητα της κοινωνικής δημοκρατίας. Επανέρχομαι λοιπόν στο ερώτημα της Ιωάννας και λέω ότι το 1993 έγινε μια μεγάλη καταρχήν ανατροπή από πλευρά σημειολογίας. Για πρώτη φορά, με απόφαση του τότε Πρωθυπουργού, ο Έμιλος του Ανδρέα Παπανδρέου, ένας άνθρωπος που μέχρι τότε αδέλεται στη συνείδηση μεγάλου μέρους της κοινωνίας, όπως και να το πάρουμε, θεωρείται ένας τυφλός ότι δεν θα μπορούσε ενδεχομένως να ασκήσει τέτοιου είδους καθήκοντα. Υπήρξε μια ανατροπή. Τοποθετήθηκε λοιπόν ένας τυφλός επιστήμονας σε μια πολύ κρίσιμη θέση, δηλαδή στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Ποια είναι η εμπειρία μου? Η εμπειρία μου είναι πολύ πλούσια και έχει να κάνει με το πώς εξασφαλίζεις ως θεσμός τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη πραγματικά να διεκδικήσει αυτό που του δικαιούται. Όταν βρέθηκα λοιπόν στην πολιτική ηγεσία, κατάλαβα πώς λειτουργούσε το σύστημα. Το σύστημα ανταποκρινόταν σε εκείνους που πίεζαν. Εκείνοι που δεν είχαν δυνατότητες να παρέμβουν στην παραγωγική διαδικασία, έπαιρναν τα ψίχουλα. Εκεί λοιπόν, όταν βρέθηκε ένας άνθρωπος από αυτόν τον χώρο, διεκδίκησε με συνέπεια το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, του οποίου προϋπολογισμός, σας λέω ένα παράδειγμα, έδινε τα 9 δέκατα στην υγεία και το 1 δέκατο στην πρόνοια. Τότε λοιπόν με πολύ σημαντικές και επίμονες προσπάθειες βρέθηκε η πρόνοια να κερδίσει τα 4 δέκατα στις κατανομές των πόρων. Γιατί υπήρξε μια αντίσταση στις επιλογές της τότε πολιτικής ηγεσίας η οποία συνέχιζε να έχει την ίδια λογική που είχαν και οι προκάτοχοι της. Η υγεία ήταν πιεστικός χώρος, εκεί πήγαιναν και τα πολλά λεφτά. Και αν συνεχιζόταν εκείνη η πολιτική, εκείνη η θεσμή που κατοχυρώθηκαν τότε, ίσως η χώρα δεν θα έφτανε και το τολμώ να πω σε αυτή την εκτροπή. Διότι πάνω από 25 δισεκατομμύρια ευρώ χάθηκαν από σπατάλες και αρπαγές, γιατί το θεσμικό πλαίσιο που έγινε τότε σε δύο χρόνια ανατράπη. Και είχαμε διάτριτα θεσμικά πλαίσια, με συνέπεια να σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Το ασφαλιστικό φάρμακο σε μια χώρα, στην Ελλάδα συνέβαινε αυτό, το ασφαλιστικό φάρμακο πληρωνόταν 18% παραπάνω από το νοσοκομιακό. Δηλαδή το ίδιο κράτος για ίδιους φορείς κρατικούς, είτε ήταν το νοσοκομείο είτε ήταν το ΙΚΑ, πλήρωνε παραπάνω φάρμακο και ποτέ δεν εξηγήθηκε κανένας γιατί γινόταν αυτό. Και σε μια επίμονη και ταραχώδη παρέμβασή μου πριν από 2 χρόνια στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, αναγκάστηκε ο τότε πρόεδρος του ΕΟΠΗ να πει ότι από αυτήν την ανισοκατανομή το κράτος έχανε 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι σημαίνει να υπάρχουν θεσμοί που πραγματικά θα απαντούν στη διαφάνεια, στον έλεγχο, στην τιμωρία, αν θέλετε, την αποτελεσματική και την αποφασιστική εκεί που πρέπει, για να μπορέσει πραγματικά να λειτουργήσει η δημοκρατία προς όφελος και να μην είναι δημοκρατορία. Να μπορέσουμε πραγματικά να εμπεδώσουμε στην κοινωνία ένα πραγματικό αίσθημα δικαιοσύνης και όχι ελεημοσύνης. Τι να κάνουμε τους κόσμους αυτό? Δεν πειράζει. Λοιπόν... Είναι ζωντανό. Ναι, μια χαρά. Θέλω να σας ρωτήσω, αν μπορείτε να μας πείτε, γιατί το 96 ήταν τέλος εποχής. Δηλαδή έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τι ήταν αυτό που άλλαξε με το που έφυγε? Ποια είναι τα σημεία τα πιο καυτά? Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ ήρθε στην εξουσία με 2 βασικές παραμέτρους στην πολιτική του και στην ιδεολογία του. Η έννοια του πατριωτισμού
του καλώς εννοούμενο πατριωτισμού, που αν θέλετε μέσα από τον καλώς εννοούμενο πατριωτισμό πας και στο διεθνισμό, γιατί σέβεσαι τα δικαιώματα, υπερασπίζεις τα δικαιώματα της πατρίδας σου, σέβεσαι όμως και τα δικαιώματα των ανθρώπων που έχουν ο καθένας τους στη δική του πατρίδα. Έτσι μπορεί να υπάρξει μια ειρηνική συνύπαρξη, όπως έλεγαν κάποτε παλιοί έτσι αριστεροί. Το δεύτερο ήταν το κοινωνικό κράτος. Όσο και αν μπορεί να πει κανείς για την περίοδο του 1980, δεκαετία του 80, ξεκίνησε να θεμελιώνεται ένα κοινωνικό κράτος. Με αδυναμίες, με παραλήψεις και με λάθη. Αλλά ξεκίνησε να θεμελιώνεται αυτό το κοινωνικό κράτος. Και πρέπει να πει κανείς ότι είναι μια καθαρή άποψη όσων πιστεύουμε ότι το κοινωνικό κράτος είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι το κοινωνικό κράτος είναι παθητικές δαπάνες και ότι όλα αυτά τα προβλήματα πρέπει να τα φορτώσει κανείς στις πλάτες του πολίτη. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα που διαχωρίζει ανθρώπους που πιστεύουν στην έννοια του σοσιαλισμού, της κοινωνικής δημοκρατίας, όπως πολύ σωστά επισημαίνει η Ιωάννα, και ανθρώπους που πιστεύουν ότι η αγορά μπορεί να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Από το 96 και πέρα ο εξυγχρονισμός έφερε τα πάνω κάτω. Έφερε μια άλλη λογική που σιγά σιγά περιόριζε το κοινωνικό κράτος και έδινε δυνατότητες στην αγορά να ρυθμίζει τέτοιου είδους ζητήματα. Γιατί κυριάρχησε μέσα στο κόμμα αυτή η αντίληψη. Με αποκορύφωμα την τελευταία περίοδο, όπου πλέον το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση των τελευταίων χρόνων με τον παλιό του εαυτό, τον ιδεολογικό και τον πολιτικό. Δηλαδή πλέον αρμενίζει σε ιδεολογικά πεδία που η ταυτότητά τους είναι νεοφιλελεύθερη. Καμία σχέση με την υπεράσπιση της κοινωνικής άμυνας της χώρας, αυτό που λέμε, γιατί κάποιοι παρερμηνεύουν την έννοια πατριωτισμός. Για μένα, όπως είπα και εκείνο το βράδυ που με διαγράψανε, πατριωτισμός είναι και η σύγκρουση με την κοινωνική και δημούσα κοινωνική αδικία στην κοινωνία. Όταν υπερασπίζεσαι την κοινωνική άμυνα της χώρας, είναι πατριωτισμός. Γιατί έλεγε κάποτε ο Τιβέριος Γράχος, μιλώντας στο Δήμο το 120 π.Χ., ότι κύριοι, απευθύνομαι στους πατρικίους, πήρατε τις περιουσίες των φτωχών μέσα από την διαδικασία της τοπογλυφίας και αν χρειαστεί να υπερασπιστούν αυτοί οι άνθρωποι την πατρίδα κάποια στιγμή, τι θα υπερασπιστούν, τη φτώχεια τους, τη μιζέρια τους. Λοιπόν, αυτή τη λογική, με αυτή τη λογική συγκρούεται ο καλός εννοούμενος πατριωτισμός. Πατριωτισμός δεν είναι μόνο να υπερασπίζεσαι τα σύνορα της χώρας, είναι να υπερασπίζεσαι και την αξιοπρέπεια όλων των πολιτών. Για να υπάρχει μια κοινωνία όπου οι αξίες που έχουν να κάνουν με την αξιοπρέπεια του πολίτη δεν θα συνδέονται με την κοινωνική και οικονομική του θέση. Μάλιστα. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Ναι. Ξεκίνησε. Εντάξει, κατεβαίνω. Ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το επίκαιρο ζήτημα που μας καίει είναι η Κύπρος. Θέλω να σας βάλω με τρεις λέξεις. Κύπρος, νόμισμα και μία φράση. Δώστε μου τη δύναμη να τυπώνω χρήμα και δεν με νοιάζει ποιοι φτιάχνουν τους νόμους. Το έχει πει ένας μεγάλος τραπεζίτης. Δεν είναι ερώτηση, είναι πείτε μας. Η Κύπρος, η πιο μικρή χώρα της Ευρωζώνης, οφείλουμε να το ομολογήσουμε όλοι, έδωσε μαθήματα δημοκρατίας στην Ευρώπη και απέτησε το σεβασμό αυτού του δημοκρατικού της δικαιώματος να διαφοροποιείται στις αποφάσεις των ισχυρών. Αυτό θα το καταγράψει η ιστορία ως μια στάση γενναία απέναντι στην κατάλυση που επιχειρείται και της εταιρικής σχέσης στην Ευρώπη, δηλαδή στην απαξίωση του οράματος που πιστέψαμε πάρα πολύ, μιας Ευρώπης που θα λειτουργούν οι θεσμοί του
της κοινωνικής δημοκρατίας, του κοινωνικού πολιτισμού, του νομικού πολιτισμού, μια Ευρώπη που πραγματικά θα εμπνέει ακόμα και εκείνους που είναι εκτός Ευρώπης και που, αν θέλετε, ζώντας σε χώρες κάτω από δύσκολες συνθήκες, έλλειψης δημοκρατικού πολιτεύματος, είχαν μια ελπίδα ότι υπάρχει κάπου μια όαση όπου ο πολίτης δεν είναι υπήκοος. Από εκεί και πέρα, η ιστορία με το νόμισμα είναι μια ιστορία που θέλει πάρα πολλές προσεγγίσεις. Είναι άλλο πράγμα να έχεις τη δυνατότητα να κόβεις νόμισμα και είναι άλλο πράγμα να είσαι σε ένα σύστημα ενιαίο όπου έχεις αυτή την αδυναμία, αλλά όλοι πιστέψαμε ότι θα λειτουργούν οι θεσμοί. Εδώ λοιπόν έχουμε και εδώ ένα μεγάλο έλλειμμα στο θέμα της λειτουργίας των θεσμών. Πού είναι η εταιρική σχέση? Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση χτίστηκε πάνω στην έννοια της εταιρικής σχέσης και της αλληλεγγύης. Αυτά έχουν καταπατηθεί. Έχουν ανασκολοποιηθεί από τους ισχυρούς της Ευρώπης. Διότι Ευρώπη σημαίνει ανακύκλωση των πλεονασμάτων. Άρα σύγκληση οικονομική και κοινωνική. Όχι να μετατρέψεις τον αδύνατο μέσα από τον μηχανισμό που διαθέτεις σε πελάτη εισαγόμενων, σε καταναλωτή εισαγόμενων προϊόντων σου και από την άλλη μεριά να μην αναγνωρίζεις ότι τα ελλείμματά του είναι τα πλεονάσματά σου. Δεν μπορεί ένα τέτοιο σχήμα να λειτουργήσει. Δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Κάπου θα υπάρξει εξέγερση. Και να που η Κύπρος το έκανε με τον πιο ειρηνικό τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε.